και από τις τοποθετήσεις, παρεμβάσεις των αξιόλογων συναδέλφων και συνομιλητών που συμμετέχουν στη σημερινή μας έτσι σύσκεψη, το βλέπουμε, το βιώνουμε και εμείς, το βλέπετε και εσείς και από τα παραδείγματα που παραθέσατε, ότι αυτό, ότι τα καθημερινά προβλήματα και οι δυσκολίες που βιώνουμε οι ανάπηροι χρονίως πάσχοντες και οι οικογένειές τους, είναι η αντικειμενική πραγματικότητα που απαντάει ενάντια σε αυτό το σχεδιασμό που φέρνει η κυβέρνηση. Ενάντια στις λέξεις περιτυλιγμένες με χρυσόχαρτο, ενάντια στα μέτρα και στα τυράκια που τάζει κάθε φορά για να χρυσώσει το χάπι και να κατευνάσει τις ηρεμίες και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ανάπηροι οικογένειές τους. Γι' αυτό κάνουμε και τη σημερινή μας δουλειά, όχι μόνο απλά για να ανταλλάξουμε τις εμπειρίες και τους προβληματισμούς και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε σε όλα τα επίπεδα, γιατί έτσι και εμείς καταλαβαίνουμε περισσότερο την πιο μεγάλη εικόνα η οποία υπάρχει σήμερα στην κοινωνία μας. Ένα, δύο, παίρνουμε δύναμη, επεξεργαζόμαστε τα ζητήματα, τα αιτήματα, για να μπορούμε και εμείς από οργανωμένο, σαν οργανωμένο γονεϊκό και αναπηρικό κίνημα να τα παραθέσουμε για να μπορέσουμε να έχουμε τα εργαλεία εκείνα του αγώνα που θα παλέψουμε και για να παγώσουμε αλλά και για να κατακτήσουμε τα δικαιώματα που δυστυχώς αυτό που λέμε σήμερα είναι ότι πρέπει να ιδρώσουμε για το αυτονόητο. Πρέπει να ιδρώσουμε για το αυτονόητο. Γιατί εκεί μας έχουν καταντήσει. Και γι' αυτό και συνομιλούν μόνο με εσαμαία και προσγαμαία, γιατί είναι οι άνθρωποι τους, είναι αυτοί που βάζουν πλάτη και χρησιμοποιούν την αναπηρία για να μπορούν να είναι αυτό που λέμε η γέφυρα, η κερκόπορτα που ανοίγουν το δικαίωμα στην πολιτική να εφαρμόσει αυτά τα μέτρα ενάντια σε εμάς. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς πρέπει να ισχυροποιηθούμε, όπως σωστά είπε και εισηγητικά ο Χάρης, να συσπηρωθούμε γύρω από το αγωνιστικό και αναπηρικό και γονεϊκό κίνημα για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε όλη αυτή τη λέλαπα. Έχουμε τη δυνατότητα, στο χέρι μας είναι, αρκεί αποφασιστικά και αγωνιστικά να το πάρουμε πάνω μας. Και νομίζω ότι μπορούμε. Γιατί αυτό που μας οδηγεί είναι η αγωνία μας, είναι τα προβλήματά μας, είναι οι ανάγκες μας που πρέπει να βγούμε μπροστά, να μας βγάλουν μπροστά για να μπορέσουμε με θάρρος και δυναμισμό να τα αντιμετωπίσουμε. Αυτά έχω να πω. Καλό αντάγωμα στους αγώνες του αύριο.